Τη λύση στο βραχνά των κόκκινων στεγαστικών δανείων αναζητούν τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξη, καθώ μειώνονται τα περιθώρια χρόνου, αφού από την αρχή του 2015 απελευθερώνονται πλέον οι πληστηριασμοί τη πρώτη κατοικία. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ρύθμιση θα βάδισει πάνω στα βήματα τη ρύθμιση για τα επιχειρηματικά, δηλαδή θα περιλαμβάνει κούρεμα προ αυξήσεων, ακόμα και κεφαλαίου. Παράλληλα, ο δανειολήπτη σε συνεργασία με την τράπεζα θα έχει δυνατότητα επιλογή για την αποπληρωμή, όπω επιμήκυνση διάρκεια, μείωση επιτοκίου, αλλά και άλλε λύσει ανάλογε με τι δυνατότητε του δανειολήπτη και το ύψο του οφειλόμενου ποσού. Όλο αυτό ο κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα, αξιοπρεπές τρόπο, ένα αξιοπρεπή τρόπο, ένα ζωή. Η διαδικασία τη ρύθμιση για τα στεγαστικά αλλά και τα καταναλωτικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα προχωρήσει με εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώ ήδη έχουν μπλοκάρει τα δικαστήρια από τι αιτήσει για υπαγωγή στον νόμο που ξεπερνούν τι 130.000. Κάτι που σημαίνει ότι η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων θα καθυστερήσει σημαντικά. Η ρύθμιση σημαίνει υπαγωγή σε ένα νέο καθεστώ. Δεν σημαίνει ε, επιλογή 15 καθεστώτων. Όποιο έχει την προστασία του νόμου, κατσέλ που μπορεί να την άμα θέλει. Αλλά όποιο θέλει να υπαχθεί αυτό το νόμο, νομίζω ότι πρέπει να υπαχθεί αυτό το νόμο και να μην έχει κάτι άλλο το οποίο να χρησιμοποιεί συγχρόνω. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξη, η προστασία τη πρώτη κατοικία δεν θα σχετίζεται πια με την απαγόρευση των πληστηριασμών, αλλά με τι αλλαγέ που προωθούνται στον πτωχευτικό κώδικα και στη δυνατότητα που θα έχουν και οι ιδιώτε να κηρύττουν πτώχευση. Είναι κοινωνική απέτηση και ανάγκη να ανασταλούν οι πληστηριασμοί τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμα και μάλιστα με πολύ πιο ελαστικά κριτήρια σε σχέση με το 2014. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και θα διευρυθούν τα κριτήρια έτσι ώστε να μπορούν να μπουν στη ρύθμιση περίπου 170.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, από τις 100.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Οι δόσεις αλλά και ο τρόπο θα ακολουθήσει τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε για τις ληξιπρόθεσμους οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.